Τρόμος η ΣΥΠΑ, μυστήριο ελικόπτερο ρωσικής παραγωγής, προσγειώθηκε με 7 κομμάτων σε αμερικανικό έδαφος. Ένα ρωσικής παραγωγής μεταγωγικό ελικόπτερο λοιπόν, αναπάντεχα προσγειώθηκε στο Ελντοράντο της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ το απόγευμα της 12ης Αυγούστου. Όπως είναι λογικό, η είδηση της άφιξης του ρωσικού αεροσκάφους ανησύχησε τον τοπικό πληθυσμό, ο οποίος φοβήθηκε για τυχόν τρομοκρατική επίθεση. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα, το ρωσικό ελικόπτερο ήταν τύπου Mi-17-1E-1 και προσγειώθηκε στις 7 το απόγευμα στην περιοχή Old Tyre Mill Road, περίπου 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Τρόι. Πρόκειται για ένα μεταγωγικό ελικόπτερο σοβιετικού σχεδιασμού, το οποίο φέρει και κάποιον ελαφρύ οπλισμό. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως από τον γκρι ελικόπτερο κατέβηκαν τουλάχιστον 7 άντρες που φορούσαν σακίδια. Παράλληλα, υπόθηκε πως το αεροσκάφος δεν διέθετε κανένα νούμερο ή σημαία στην άτρακτό του, πράγμα που σημαίνει πως οι ντόπιοι δεν μπορούσαν να διαπιστώσουν σε ποια υπηρεσία ή κράτος άνοικε. Οι άντρες που κατέβηκαν από το ελικόπτερο λέγεται πως εξαφανίστηκαν λίγο αργότερα σε κοντινή δασόδη περιοχή. Καταλαβαίνετε πως το μυστήριο αυτό περιστατικό προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και πολλή ανησυχία στον τοπικό πληθυσμό, μιας και κανείς δεν γνώριζε ποιες ήταν οι προθέσεις των ίσως οπλισμένων αντρών που επέβαιναν στο ελικόπτερο. Να προσθέσουμε πως το Mi-17-1E-1 πέταξε αρκετά κοντά σε μια κρίσιμη στρατιωτική εγκατάσταση του Αμερικανικού στρατού, η οποία παλαιότερα ήταν γνωστή ως οχυρό Fort Bragg. Η βάση αυτή βρίσκονταν περίπου 120 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που προσγειώθηκε το ρωσικό ελικόπτερο. Τέλος καλό, όλα καλά όμως, αφού το γραφείο του Σερίφη της Κομιτείας Montgomery αποκάλυψε πως το ελικόπτερο αποτελούσε μέρος μιας εκπαιδευτικής άσκησης του Αμερικανικού στρατού. Ο Αμερικανικός στρατός φαίνεται πως είχε δώσει εντολή να ενημερωθεί η τοπική κοινότητα προς αποφυγή πρόκλησης πανικού, ωστόσο έγινε μια παρεξήγηση στην επικοινωνία και η επίσημη ανακοίνωση δεν έφτασε ποτέ στα αυτιά των κατοίκων της περιοχής. Τώρα, εάν αναρωτιέστε γιατί ο Αμερικανικός στρατός επιχειρεί σοβιετικού τύπου ελικόπτερο, να σας ενημερώσουμε πως εδώ και πολλές δεκαετίες είναι γνωστό πως κάποιες μονάδες της CIA και άλλων υπηρεσιών των ΗΠΑ πράγματι επιχειρούν τέτοια αεροσκάφη. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.